σημειώσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Βελιγράδι το Δεκέμβριο του 2004, αλλά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό συνοδεύουν στο ταξίδι του στη Σερβία ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Γκοτιάς, και ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κύριος Στέργιος Πιτσιόρνας. Στο αεροδρόμιο θα γίνει η υποδοχή από τον Πρωθυπουργό της Σερβίας, αλλά η επίσημη υποδοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας θα γίνει στο παλάτι του Βελιγραδίου, όπου θα γίνουν και οι επαφές, οι συζητήσεις και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Σερβία αναμένει πολλά από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στην Σερβική Πρωτεύουσα. Δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Ντάτη, κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Ντάτη αποδίδει με στην επίσκεψη μεγάλη σημασία, διότι είναι σημαντική για την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Να δούμε καταρχήν, πριν περάσουμε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην εφημερίδα Πολίτικα και σε ένα ακόμα σερβικό μέσο, να δούμε καταρχήν το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θα ακολουθεί σε λίγη ώρα στο παλάτι του Βελιγραδίου εδώ η επίσημη υποδοχή από τον Πρωθυπουργό, τον Αλεξάνδρε Βούτσης. Στη συνέχεια θα έχουμε τις διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών. Στις 11:45 τοπική ώρα, δηλαδή μία παρατέταρτο, συν μία ώρα θα υπολογίζουμε στην Ελλάδα, θα γίνουν οι κοινές δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών. Αμέσως μετά ο κύριος Τσίπρας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας, τον Τόμισλα Νίκολιτς, για να ακολουθήσει κατηδία συνάντηση των δύο ανδρών. Έπειτα συνάντηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κ. Γκοτιά, με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Ευχαριστούμε. 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 Βλέπουμε τα πλάνα, την εικόνα από τα πλάνα. Θα επανέλθουμε.